Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο ότι έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί στοιχεία στο μήνα που έχει διαρρεύσει, το χρονικό διάστημα που έχει διαρρεύσει από την κατάθεση μέχρι τη συζήτηση σήμερα της ερώτησής σας, της επίκαιρης ερώτησής σας στη Βουλή. Βεβαίως το μήνα αυτό, όπως ξέρετε, υπήρξε το θέμα των γιορτών και της επαναλειτουργίας της Βουλής μετά τις διακοπές. Ειδικά θα γνωρίζετε ότι όταν έχετε καταθέσει και το ΚΚΕ και εσείς προσωπικά ερωτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση, υπάρχει απάντηση και εδώ στη Βουλή. Έχουμε απαντήσει σε άλλες δύο ερωτήσεις, νομίζω προσωπικά δικές σας. Και αυτό διότι αναγνωρίζω ένα ενδιαφέρον που υπάρχει σχετικά με την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, τη στερέωση της δωρεάν και δημόσιας εκπαίδευσης και από το δικό σας χώρο. Αλλά και διότι νομίζω ότι είναι καθήκον της κυβέρνησης, από οπουδήποτε και αν δέχεται ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης, να απαντά συγκεκριμένα, όχι δημοσιογραφικά και με ρεπορτάζ, αλλά με στόχους βελτίωσης και αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό κάναμε και φέτος. Φρενάραμε την πτώση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στο 2,8% του ΑΕΠ. Τα χρόνια των μνημονίων, την πενταετία των μνημονίων, κατέρευσαν δημόσιες επενδύσεις κατά 35%, οι δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση εννοώ, κατά 35%. Και αν είχαμε σήμερα κυβέρνηση Σαμαρά, που έχει δεσμευτεί στο πρόθεσμο, τότε θα είχαμε το 2018 μια περαιτέρω πτώση στο 2% επί του ΑΕΠ. Αυτό το 0,8% επί του ΑΕΠ είναι μερικά δισεκατομμύρια. Δεν είναι απλώς νούμερα. Που μέσα στη γενικότερη κρίση την δημοσιονομική που έχει πλήξει και την εκπαίδευση θα σήμαινε μια περαιτέρω κατάρρευση του δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης. Επίσης τα συγχαρονοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για να αναπληρώσουν τα κενά των προϋπολογισμών για θέματα ακόμα και εκπαιδευτικού προσωπικού, προσλήψεις αναπληρωτών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα από φέτος έχουν μια διαφοροποίηση στην κατανομή τους στα περιφέρεια. Για παράδειγμα, στην Αττική είναι εκτός στόχων του ΕΣΠΑ η περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προσλάβουμε πολλές κατηγορίες αναπληρωτών από τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Και αυτές οι επιβαρύνσεις μετακινήθηκαν φέτος στον τακτικό προϋπολογισμό. Τώρα, θέλω να σας πω ότι μέσα στις δημοσιονομικές συνθήκες που γνωρίζετε, κάναμε έναν άθλο ως κυβέρνηση. Αυξήσαμε τον αριθμό των αναπληρωτών φέτος κατά 20%, ξεπέρασαν τις 22.000 οι αναπληρωτές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων. Σε αυτές τις συνθήκες, στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, πραγματοποιήσαμε 338 προσλήψεις δασκάλων και 99 προσλήψεις νηπιαγωγών για τη γενική αγωγή, που χρησιμοποιήθηκαν για τοποθετήσεις σε κενά πρωινής ζώνης και ολοήμερων τμήματων, καθώς και σε 2 προσλήψεις δασκάλων και 68 νηπιαγωγών που αφορούσαν αποκλειστικά το ολοήμερο πρόγραμμα. Ειδικά στο δεύτερο δημοτικό Αναβίσου, που αναφέρεται στην ερώτησή σας, υπήρχαν από την αρχή του σχολικού έτους 9 κενά δασκάλων και ορισμένες ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, τα οποία καλύφθηκαν σταδιακά. Το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργούσε ως τα τέλη Νοεμβρίου για τις τάξεις από την 1η έως και την 4η μέχρι τις 2. Σήμερα στη σχολική μονάδα το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά για όλες τις τάξεις έως τις 4 και 4. Αναφορικά με τις προλήψεις ειδικής αγωγής, γνωρίζετε ότι φέτος υπήρξε ρεκόρ προσλήψεων, 50% περισσότερες από πέρσι. Στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής έχουν προσληφθεί 25 δάσκαλοι και 2 νηπιαγωγοί για την παράλληλη στήριξη. 75 προσλήψεις έχουν γίνει δασκάλων κλάδων και 19 νηπιαγωγών. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις προσλήψεων ειδικοτήτων, κατά τις οποίες έχουν οι εξής: 15 καθηγητές αγγλικής, 8 γερμανικής μειωμένου ωραρίου, 31 καλλιτεχνικών μαθημάτων, 24 φυσικής αγωγής, 25 μουσικής,
26 δραματικής τέχνης και θεατρικών σπουδών και 5 πληροφορικής. Βεβαίως, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν κενά σε ειδικότητες, σε εκπαιδευτικών ειδικότητες στην περιοχή και της Ανατολικής Αττικής. Είναι προφανές ότι είναι καλύτερη η κατάσταση από πέρσι, αλλά αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε ήδη σχεδιάσει, το έχουμε ανακοινώσει, ένα πρόγραμμα μαζικών προσλήψεων εκπαιδευτικών από το 2016. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου είναι στην τριετία, αρχιζημένος το 2016, να έχουμε προσλήψεις 20.000 εκπαιδευτικών. Βρισκόμαστε σε αναγκαίες συνεννοήσεις για να υπάρξει εξοικονόμηση χρημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας. Πρέπει επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι και τα πλασματικά κενά τα οποία υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης, διότι υπάρχουν και τέτοια, θα αντιμετωπιστούν και ήδη έχουμε αρχίσει μια διαδικασία έγκαιρης μελέτης υπηρεσιακών μεταβολών, ούτως ώστε τον Ιούνιο να ξέρουμε ποιες είναι οι μόνιμες οργανικές θέσεις και ποιοι θα πάνε εκεί, χωρίς καταχρηστικότητα αποσπάσεων και άλλες καταστάσεις που γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, όπως και όλοι μας. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στην προσπάθειά μας να ανασυγκροτήσουμε το χώρο της εκπαίδευσης και να του δώσουμε μια δημοκρατική κατεύθυνση και αποτελεσματική εκπαιδευτική λειτουργία, προχωρούμε και στην επιλογή νέων διευθυντών εκπαίδευσης που ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Κύριε Υπουργέ, ήδη φτάσατε τα 5,5-6,5 λεπτά. Έχετε χρόνο και για τη δευτερολογία σας. Τρίλεπτη παρέμβαση. Στη βάση και της δημοκρατικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, αλλά και στη βάση των λεγόμενων αξιοκρατικών κριτηρίων. Και νομίζω ότι με τη νέα εκπαιδευτική δομή θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο πολύ πιο ουσιαστικό και έγκαιρο προβλήματα, αρχής γενομένης μάλιστα από ειδικά ζητήματα που αναφέρατε και συγκροτούνται στο χώρο της Ανατολικής Αττικής, όπου αντιμετωπίζουμε ένα νέο σχέδιο ειδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, διότι η Ανατολική Αττική στην ουσία είναι μια νέα περιφέρεια με πληθυσμιακή έκρηξη, με έλλειψη υποδομών όπως αναφέρατε. Σε όλα αυτά θα υπάρχει απάντηση το επόμενο διάστημα και σχεδιασμός. Ευχαριστώ. Κύριε Γκιώκα, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις όποιες ενέργειες γίνανε στο μεσοδιάστημα, στις 23 Δεκέμβρη, τα κενά ήταν αυτά που ανέφερα και στην πρωτολογία μου. 144 στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 50% του ολοήμερων σχολείων που δεν λειτουργούσαν ως ολοήμερα, αντίστοιχα προβλήματα στα σχολεία του αναμορφωμένου προγράμματος 23 Δεκέμβρη. Αν αυτό τώρα εσείς θεωρείτε ότι ήταν άθλος της κυβέρνησης να φτάσουμε 23 Δεκέμβρη και να υπάρχουν τέτοια κενά σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής, τότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γινόταν αν δεν υπήρχε και αυτός ο άθλος της κυβέρνησης. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Και κενά συνεχίζουν να υπάρχουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις επίσης έχουν επιδεινωθεί, γιατί υπάρχουν ορισμένοι εκπαιδευτικοί που πήραν άδειες εγκυμοσύνης, όπως είχαν δικαίωμα και έπρεπε να πάρουν. Άρα λοιπόν τα κενά παραμένουν και λέω επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φαινομενικά δεν υπάρχει κενό. Γιατί κάποιος άλλος εκπαιδευτικός, δάσκαλος, αναγκάζεται να καλύψει το κενό από την έλλειψη ενός εκπαιδευτικού ειδικότητας. Και ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κενό στο πρόγραμμα, στη λειτουργία του σχολείου, στην πραγματικότητα υπάρχει κενό. Το ερώτημα επομένως παραμένει. Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να λυθούν τα κενά και τι θα κάνει, τι μέτρα θα πάρει με μαζικούς διορισμούς. Δεν λύνεται διαφορετικά το πρόβλημα, ούτε με ΕΣΠΑ, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Με μαζικούς διορισμούς, προκειμένου το πρόβλημα αυτό να μην ξαναδημιουργηθεί, γιατί με τα σημερινά δεδομένα, δεν θέλουμε να γίνουμε μάντης κακών, αλλά με τα σημερινά δεδομένα προβλέπουμε ότι από τη νέα χρονιά το πρόβλημα θα είναι ακόμη πιο οξυμένο. Και εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Μακάρι να πέσουμε έξω. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, με τη δημοσιονομική πειθαρχία, με τις περικοπές που πλήττουν και το δημόσιο σχολείο όπως και μια σειρά άλλους τομείς κοινωνικής πολιτικής, θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό θα επιστρέψει οξυμένο, πέρα από το γεγονός ότι ούτε σήμερα έχει λυθεί. Θεωρούμε επίσης
ότι αυτή η κατάσταση, είπα και πριν, όχι μόνο υπονομεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση, αλλά ουσιαστικά οδηγεί σε αναστάτωση την λειτουργία, τον προγραμματισμό που κάνει μια οικογένεια. Και εδώ μιλάμε για οικογένειες εργατικών λαϊκών οικογενειών. Ξέρετε ότι στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί ένα βιομηχανικό κέντρο. Μιλάμε για εργατικές λαϊκές οικογένειες που ουσιαστικά ασφικτιούν σε μια τέτοια κατάσταση. Ελλείψεων, προβλημάτων σχολικής στέγης, μεταφοράς μαθητών επίσης, που επίσης είναι οξυμένο, και τους εξωθεί, κύριε Υπουργέ, σε άλλες καταστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά παραδείγματα τώρα τη χρονιά που πέρασε, όπου οι οικογένειες αναγκάζονται στο όνομα του να λειτουργεί το σχολείο όπως, να πούμε να κάνουμε έναν έρανο, να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε τα κενά του σχολείου σε εκπαιδευτικούς, σε ελικοτεχνική υποδομή κτλ. Βεβαίως εμείς λέμε ότι χρειάζεται διεκδίκηση και δεν πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός με αυτή την κατάσταση. Όμως εκεί εξωθούνται σήμερα πάρα πολλές οικογένειες και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Και επειδή έγινε πολλής λόγος και για το άρθρο του κυρίου Τριανταφυλλίδη στην εφημερίδα Αυγή, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο μια κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι άμεσα. Όμως αφήνεται μια κατάσταση να εξελίσσεται, αφήνουμε πράγματα να εξελίσσονται και έρχεται μετά μια κυβέρνηση να νομοθετήσει τελεσμένα. Να νομοθετήσει τελεσμένα. Και ήδη σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση στο δημόσιο σχολείο είναι αυτό. Και αυτές οι απόψεις του κ. Τριανταφυλλίδη θα μπορούσαν να αγνοηθούν ως εξωπραγματικές αν δεν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση. Και αν δεν διατυπώνονταν, μάλιστα στο επίσημο όργανο του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση και στο πλαίσιο ενός διαλόγου για την παιδεία, προσχηματικού λέμε εμείς, όπως προσχηματικός ήταν και ο διάλογος για το ασφαλιστικό και φαίνεται με την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση, που έχει όμως ως στόχο να νομιμοποιηθούν δεδομένα και τετελεσμένα. Δεδομένα και τετελεσμένα. Εμείς καλούμε τους γονείς να μην τρέφουν αυταπάτες. Η μόνη επιλογή που μπορούν να κάνουν πραγματικά για να υπάρξει λύση των προβλημάτων είναι ο αγώνας, η διεκδίκηση, γιατί με τη σημερινή κατάσταση των δεσμεύσεων που επιβάλλεται από το μνημόνιο, από μια οικονομία που σήμερα βρίσκεται σε κρίση και για να την ξεπεράσει πρέπει ακόμη περισσότερο να φορτώσει με βάρη τον εργαζόμενο λαό και τις οικογένειες, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, θεωρούμε τα προβλήματα αυτά θα επιδεινωθούν. Γι' αυτό χρειάζεται αγώνας, διεκδίκηση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων και φυσικά για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Γκόγκα. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειάζεται αγώνας, διεκδίκηση, με σχέδιο όμως, όχι με αναστασκραυγές και όχι διαλύοντας την απόπειρα κοινωνικού και εθνικού διαλόγου για την εκπαίδευση. Διότι δυστυχώς στελέχη του κόμματός σας πρωτοστάτησαν στο να ματαιωθεί, να μην αρχίσει καν η πρώτη δημόσια ημερίδα του κοινωνικού και εθνικού διαλόγου προχθές στο Ίδρυμα Παστέρ. Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι η έννοια του αγώνα, κάνετε λάθος. Αυτός δεν είναι αγώνας, δεν είναι διεκδίκηση. Το να μην κάνουμε διάλογο με κριτική, με αντιπαραθέσεις, καμία αντίρρηση, αλλά και με παρουσίαση προτάσεων και όχι γενικά να εκπέμπουμε μια συνθηματολογία και κατάρες. Αν λέω δεν γίνουν όλα αυτά, τότε αυτός δεν είναι αγώνας, είναι επαναστατική γυμναστική. Σε εισαγωγικά και το επαναστατική και το γυμναστική. Παρόλα αυτά όμως, περιμένουμε εμείς τις προτάσεις του ΚΚΕ μέσα στην πραγματικότητα που σήμερα υπάρχει, μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας, δεν πρέπει να υποταχθούμε, δεν πρέπει να αμυνθούμε μόνο, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου, του δημοκρατικού, δημόσιου, δωρεάν σχολείου. Και αναγνωρίζω ότι αυτή η συζήτηση, αυτός ο δημόσιος διάλογος, όπου θα εμφανίσουμε προτάσεις συγκεκριμένες και δεσμεύσεις συγκεκριμένες, ίσως να ενοχλεί ορισμένους, αλλά είναι αναγκαίος για να ξαναγίνει η εκπαίδευση αντικείμενο δημοσίου κοινωνικού ενδιαφέροντος και να ξεφύγει από τη μέγενη των νεοφιλελεύθερων δογμάτων της υποτιθέμενης οικονομικής αποτελεσματικότητας. Αναφερθήκατε σε δύο άρθρα του συναδέλφου του κ. Τριανταφυλλίδη.
είναι προσωπικές του απόψεις που δεν απηχούν τον προβληματισμό του Υπουργείου και της κυβέρνησης για το θέμα της εκπαίδευσης. Το ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Αυγή, αυτό δεν συνιστά κάποιο επιβαρυντικό σε εισαγωγικά στοιχείο. Αυτή είναι η ελευθερία της διατύπωσης των απόψεων. Δεν είναι ένα κομματικό όργανο, όπως είπατε, είναι μια εφημερίδα, αριστερή εφημερίδα γνώμης, η εφημερίδα Αυγή. Και θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε και τους προβληματισμούς στο δικό σας κόμμα, αν υπάρχουν, για τα θέματα της εκπαίδευσης, σε ένα δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί να γίνει το διάλογος και κλεισμένων των θυρών για τέτοια ζητήματα. Λέω, στο κόμμα σας δεν αναπτύσσεται διάλογος εσωτερικά για το θέμα της εκπαίδευσης. Αντί να μαθαίνουμε μία απόφαση, ας ακούσουμε όλες τις απόψεις που ενδεχομένως να πάουν και σε εσάς. Αυτό σημαίνει δημοκρατικός διάλογος και όχι διάλογος προσχηματικός σε πλαίσιο κομματικό και με κεκλεισμένες τις πόρτες. Ο διάλογος ο δικός μας δεν είναι προσχηματικός, δεν έχουμε προηλυμένες αποφάσεις. Βήμα-βήμα προχωρούμε και θα υπάρξει σίγουρα αποτελεσματική απάντηση όσο μπορούμε. Θα υπάρξει αποτελεσματική απάντηση βήμα-βήμα με ένα σχέδιο εκπαιδευτικής δημοκρατικής μεταρρύθμισης με στόχο να υπάρξει 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου σχολείου παντού. Και τέτοια βήματα, θα τα δείτε, θα γίνουν από το Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα μαζικών διορισμών. Το τονίζουμε. Και συνεπώς, μέσα στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, θα δείτε ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς θέτει το θέμα της ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους με καρδιά την εκπαίδευση και την υγεία σε προτεραιότητα. Ευχαριστώ.